Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δε σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δε σ' αποκτήσα. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός Νίκος Ξανθόπουλος. Έγινε ευρύτερα γνωστός στη δεκαετία του 1960 ως πρωταγωνιστής δραματικών ταινιών, ερμηνεύοντας κυρίως το ρόλο του φτωχού και κατατρεγμένου λαϊκού παιδιού που ζει μέσα στη δυστυχία αλλά τελικά λυτρώνεται. Λόγω αυτών των στοιχείων ονομάστηκε από τον κόσμο το παιδί του λαού. Ευχαριστώ το εργοστάσιο για την τιμή που μου κάνει, για όλο αυτό το ταβατούρι και για τη θέση που μου δίνει. Τη δέχομαι όχι τόσο γιατί έδωσα και έφαγα μερικές γροθιές, δεν βαριέσαι, αλλά γιατί 4 ολόκληρα χρόνια κάθισα στη σχολή, μήπως μπορέσω να δω κι εγώ μια καλύτερη μέρα, όχι τόσο για μένα, για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία της Αθήνας στις 14 Μαρτίου 1934. Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο έγινε με το θείασο της Κατερίνας στην Κομεντή Βιργινία. Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε το 1958 στην κομμωδία του Φίλιππα Φυλακτού, το Εισπρακτοράκι. Ο κινηματογραφικός πρωταγωνιστής καθιερώθηκε από τον σκηνοθέτη Απόστολο Τεγόπουλο, με τον οποίο είχε αποκλειστική συνεργασία από το 1964 μέχρι το 1971. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1973 στη σειρά Αγρίμια. Από το 1958 μέχρι το 1996 πρωταγωνίστησε 57 συνολικά ταινίες και σειρές. Παράλληλα ήταν και τραγουδιστής και κυκλοφόρησε 9 δίσκους. Παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Πήγαινω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω. Πήγαινω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω.